Καλημέρα. Αθηνά λένε τη μαμά σου. Ναι, ναι, ναι. Και τη δική μου. Α, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ, παιδιά, να κάνω πίσω τώρα, έτσι. Όχι, εντάξει, το κορίτσι τώρα, τι είπε ο Θεού τώρα. Έμα. Λίγο να γελάσουμε κι εμείς, γιατί ζούμε περίεργα πράγματα και μαύρα. Δεν είναι τυχαίο, Σπύρο μου. Ήταν πάντως σήμερα που τις είπες, έτσι, χθες για έκανε το παράπονο. Άσε τώρα, περίμενε και θα δεις. Έχει έρθει υπερπαραγωγή. Έχει βάλει εμπριμέ σκουλαρίκι. Καλά, του λέω εμπριμέ. Τις αγαπημένες είμαστε σέλης, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει βάλει εδώ πέρα... Εμπριμέ ρούχο. Θεσσαλονικιά. Γάλι. Δεν το συζητάω. Έχουμε στο Open. Μέχρι και τα νύχια άλλαξε χρώμα από χθες. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε στο Open τη χαρά και την έχουν τα πιο λαμπερά και μάχημα και αποασυστικά και εξαιρετικά στη δουλειά του και όχι μόνο και στι προσωπικότητε κορίτσια που μπορεί να έχει κανεί στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Και εγώ θεωρώ πολύ όμορφα τη συνάντηση. Taylor Swift. George. Λοιπόν, κάτσε γιατί σου έχω εκπλήξει συνέχεια. Ξεκινάω. Εμένα θα με λέτε Σάλμα πάντω. Έτσι. Α, ναι. Λοιπόν, Σάλμα Χάγκη μας ήρθε χτες, Σάλμα, μας το στείλανε τρεις Σάλμα Χάγκη και ήρθε. Μου στείλανε και κάτι άλλο. Μου στείλανε την Μέγκαν Μάρκλ. Πολλοί μου το στείλανε, να ξέρεις. Πάμε στις εφημερίδες. Δεν της αρέσει, παιδιά. Μην το ξαναστείλει. Πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ, μάχη για βαθμούς και γόητρο. ΠΑΟΚ Άρης, σήμερα στις 8.30. Live Sport, ζωγράφισε σπανά, θα το έχουν γράψει και στα ξένα, γιατί χτισμένος για τίτλο Παναθηναϊκός του Ιβάν έκανε αρχοντικά το 3-3. Πάμε στο φως, γενική επίθεση για τον Ολυμπιακό που έχει τέρμπι με την ΑΕΚ και δίπλα Μπερνάρ, ο Superstar για την ευρία νίκη του Παναθηναϊκού. Πάμε στην ώρα, Φόρτσα Εκάρα, με το πάθος και την αυτοπεποίθηση της καλύτερης ομάδας, αλλά και με την όθηση της πιο καυτής έδρας, η Νταμπλούχη Ελλάδος, για τη μεγάλη νίκη στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, σήμερα 9.30 στην Αγία Σοφία, μαζί με τον Ολυμπιακό, το μεγάλο ντέρμπι της ΑΕΚ. Sport Day, Σάμπα, με ηγέτη τον Μπερνάρ, οι πράσινοι έκαναν πάρτι στο Αγρίνιο, 0-5 ο Παναθηναϊκός, και κλείνουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή. Οι τρεις εντολές του Μαρτίνεθ, αντεπίθεση τώρα, νίκες παντού, οι βασικές οδηγίες του Διέκου στους παίκτες του για τη μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτές ήταν οι εφημερίδες και κοίτα να δεις. Ναι. Το ζήτησες, θα το πάρεις. Θα σηκωθώ, βεβαίως, θα κάνω την πασαρέλα και θα κάτσω στη θέση μου, γιατί αυτό δώρο, έφταιγε να δώρο. Ξέρεις. Αυτό έφταιγε. Βεβαίως. Εδώ, έτσι κάθομαι εδώ στον Παναγιώτη και στον Δημήτρη το πρωί. Έτσι ακριβώς, γιατί τους βλέπω. Βλέπω το καμπουράκι και το Στάθη και λέω, ρε, εσείς, τα αγόρια έχουν το καλύτερο κορίτσι, ας πούμε, από τα καλύτερα κορίτσια, μπροστά τους. Δικό σου, κυρία μου. Κοίτα, είναι τόσο η ομορφιά σου, η αρχοντιά σου και ο επαγγελματισμό σου, που η αλήθεια είναι ότι μόνο ψηλά και όρθια πρέπει να έχει. Έτσι, εντάξει. Πάμε να δούμε τι θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω έτσι χαλαρά και με ευχάριστα νέα που έγιναν γνωστά αρκά χτες το βράδυ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγινε μπαμπάς για τρίτη φορά. Δημοσίευσε τη φωτογραφία. Ήρθε το κοριτσάκι, ήρθε η Αντετοκουμπίτσα. Είναι εδώ τα δύο άλλα παιδάκια του Γιάννη και η μικρούλα που θα λέγεται Εύα Μπρουκ. Μάλιστα έγραψε «Καλώς ήρθε σπίτι Εύα Μπρουκ Αντετοκούμπο, το μικρό κορίτσι του μπαμπά και η μικρή αδελφή των αδελφών της». Καλά, είναι καταπληκτική φωτογραφία. Και φάτσε στο αγώνα, δεν παίζονται, δεν παίζονται. Ναι, ναι, είναι τέλειο. Και έτσι μας έκανε γνωστό ότι έγινε μπαμπάς και ότι η σύντροφός του, η Μαράια, έφερε στον κόσμο ένα γέστατο κοριτσάκι. Να του ζήσει, να του ζήσει. Εντάξει, έπρεπε και ένα κοριτσάκι. Βέβαια. Γιατί ναι. Φωτογραφία άρα είναι αυτό. Τέλεια. Ναι. Έτσι, ναι, την ανέβασε τα ξημερώματα. Έχουμε και τη διαφορά ώρας με την Αμερική. Τρελά φατσόνια. Και έγινε viral αμέσως φυσικά, έτσι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ο Μαύρη και εδώ, κοίτα πως κοιτάει ο μικρούλης. Είναι καταπληκτική, είναι καταπληκτική πραγματικά. Θα τη δούμε να παίζει και αυτή μπάσκετ, δεν ξέρω, μπορεί. Το πιο πιθανό είναι. Έχουμε και WNBA, δεν είναι μόνο οι άντρες. Λοιπόν, θα σας κρατήσω έτσι σε αυτό το κλίμα και θα σας πω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ λαμπερή βραδιά στον Αστέρα Βουλιαγμένης προς τιμή του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, του Βασίλη Σπανούλη. Σήμερα στις 8 στο ΣΕΦ θα αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 7 του Ολυμπιακού προς τιμή του Kill Bill. Και χθες ήταν ο πρόλογος αυτού του διημέρου προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη. Παρουσία πάρα πολλών αστεριών του μπάσκετ, Ντατόμε, Γιαννάκης, Φασούλας, Διαμαντίδης. Όλοι έδωσαν το παρόν για να τον τιμήσουν. Φυσικά ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ήταν και η σύζυγός του, η Ολυμπία Χοψονίδου,
Εδώ βγάζει και φωτογραφία, selfie με τον Βασίλη Σπανούλη. Έξι παιδιά άλλωστε είναι αυτά. Είναι η ηρωίδα πίσω από την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, έτσι, γιατί... Και η ηρωίδα και για την υπογεννητικότητα της χώρας μας. Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει και να έχει αυτό το επίπεδο επαγγελματικά, έπρεπε να έχει μια σταθερότητα στο σπίτι με έξι παιδιά. Είναι σαφές. Και να σας πω ότι του έκανε και έκπληξη ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήρθε ειδικά για την εκδήλωση από την Αμερική για να τον τιμήσει. Απόψε στις 8 θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση στο ΣΕΦ. Όλοι όσοι θα πάνε θα το απολαύσουν και φυσικά και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Με τον Μπερνάρ να κάνει πάρτι στο Αγρίνιο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-0, hat-trick του Βραζιλιάνου. Ο Πανετολικός δεν μπορούσε να φέρει αντίσταση στον Παναθηναϊκό, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Το Τριφύλι έτσι έκανε το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Είναι και η μεγαλύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο και η πρώτη φορά που ο Μπερνάρ έκανε hat-trick από το 2013. Οπότε καταλαβαίνετε, τον βλέπουμε εδώ και πανηγυρίζει. Τώρα, στο Αθανάσιος Διάκος, ισόπαλο 2-2 έληξε ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα σε Λαμία και Όφη. Δύο φορές προηγήθηκαν οι κριτικοί, δύο φορές απάντησαν οι φθιώτες. Κανένας δεν έμεινε δυσαρεστημένος, μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ. Και έτσι είχαμε το χορταστικό αυτό χιμ. Τώρα, η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου είναι απόψε. Γιατί έχουμε για την τέταρτη αγωνιστική δύο ντέρμπι. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τα λέω με τη σειρά που θα ξεκινήσουν. Στις 8.30 στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη. Και μία ώρα αργότερα, στις 9.30, η ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Τώρα, η ΑΕΚ, στα αγωνιστικά να σας πω ότι δεν θα έχει Λιβάη Γκαρσία, Μιγέντ Γκατσίνοβιτς, δύο πολύ βασικούς παίκτες, αλλά και τον τιμωρημένο Πέντρο Μάνταλο. Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα ο Ράσμαν Λουτσέσκου, εκτός των Μάρκος Αντώνιο και Φελίπε Σουάρες, που δεν θα είναι. Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Ντεσπότοφ με τα ασπρόμαυρα. Τώρα, στον Άρη θα λείπουν οι Ζουλ και Σαβέριο. Θέλουμε να δούμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, να μιλάμε μόνο για μπάλα, μόνο για μπάλα. Τίποτε άλλο και μόνο ό,τι γίνει στο χορτάρι αυτά τα 90 συν λεπτά. Να δούμε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής, γιατί έχουμε και άλλα παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννινα στις 3 και Φυσιά Πανσεραϊκός στις 6, ΠΑΟΚ Άρης 8.30 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 9.30. Η Αυλαία πέφτει αύριο, Ατρόμητος Βόλος στις 6. Και τώρα θα σας πάω στο θέμα που φιλοξενούμε αποκλειστικά στην εκπομπή. Διαλέξαμε την ημέρα, γιατί έχουμε δύο ντέρμπι, όπως είπαμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να δούμε ποδόσφαιρο και να μην μιλήσουμε για τίποτε άλλο αύριο. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, να πάρουμε ένα μπουστάρισμα σε αυτό, είναι να ακούσουμε τα λόγια της Λουκίας. Η Λουκία είναι η 10χρονη φίλαθλος με οπτική αναπηρία που τον Αύγουστο, αν είδατε το Super Cup της UEFA, συνόδεψε τον Αλεξάνδρο Τσέφριν και έδωσε τα βραβεία και τα μετάλλια και το κύπελο στη νικήτρια ομάδα της City που κέρδισε τη Σεβίλη. Είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, μας μιλάει για το πώς αγαπάει το ποδόσφαιρο, εμφανίζονται και τα αδελφάκια της, αλλά κυρίως στέλνει τα πιο ηχηρά μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της συμπερίληψης. Πάμε να τη δούμε. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Σε θαυμάσαμε στον τελικό του UEFA Super Cup. Πώς το έζησες εσύ? Αυτές τις στιγμές ήταν κάτι το μοναδικό για εμένα. Κάτι το ανεπανάληπτο που μπήκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον παίκτη στην αρχή και μετά με τον πρόεδρο της UEFA και πήγαμε να απονείμουμε τα μετάλλια και το κύπελλο στην νικήτρια ομάδα. Που φάνηκε ωραίο και το A Ball for All που ήταν μια καταπληκτική οργάνωση. Έφτιαξε αυτές τις μπάλες και με τη βοήθειά τους εγώ μπόρεσα να ενταχθώ στο ποδόσφαιρο και να παίζω χωρίς να νιώθω κατώτερη από τους άλλους. Βλέπανε και μπορούσαν να παίξουν. Ανέβα στα φτερά μου. Εύη, να σου δείξω και το μετάλλιο που μου δώσανε. Τι στά. Και ελπίζω να μου μείνει αυτό αγμένο για πάντα. Όλα γίνονται ξανά. Τι ομάδα είσαι? Είμαι ΠΑΟΚ. Έχεις πάει στην Τούμπα? Όχι προς το παρόν, αλλά έχω γνωρίσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ όταν ήρθανε στη Βέρεια και ελπίζω να πάω και στο γήπεδο της ομάδας που υποστηρίζω κάποια στιγμή. Ακούγοντας όλα αυτά τα περιστατικά οπαδικής βίας, πώς νιώθεις? Και είμαι και από Βέρεια, είχαμε δυστυχώς τον θάνατο του Άλκη και κάτω στην Αθήνα
το θάνατο του Μιχάλη ενός φιλάνθρωπου της ΑΕΚ. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Δεν είναι αιτία για να χάνουν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Οπότε, ας πούμε, εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί να χάνουν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι και να μην το έχουμε σαν παιχνίδι? Εγώ το είχα σαν όνειρο αυτό. Κάποιος σαν μέλος της οικογένειάς μας και ιδιαίτερα η αδερφή μου που έχει και αυτό το πρόβλημα να μπορεί να πάει σε ένα μάτς τόσο μεγάλο για να μπορεί να το απολαύσει, γιατί ως τώρα δεν είχε πάει σε κάποιον αγώνα. Αισθάνθηκα υπερήφανος για την αδερφή μου. Και πώς να μην είστε όλοι περήφανοι για τη Λουκία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λουκία, σε ευχαριστώ και σένα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Υπέροχο θέμα. Υπέροχη, μπράβο, υπέροχη Λουκία. Μπράβο, υπέροχα τα αδέρφια και υπέροχοι γονείς πίσω από αυτά. Πραγματικά. Να πούμε ότι όποιος θέλει να δει όλη τη συνέντευξη της Λουκίας στο ethnos.gr είναι 7 λεπτά. Αξίζει να τα αφιερώσετε, γιατί λέει ακόμα περισσότερα πράγματα. Αλλά καταλαβαίνετε, λόγω τηλεοπτικού χρόνου δεν μπορούμε να παίξουμε όλη τη συνέντευξη. Οπότε ethnos.gr. Έλβη, δεν υπάρχει. Ε, δεν υπάρχει. Το όρθιο βοήθησε. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε, θέλει τηλεθεατές, πάμε στο μικρό, φέρουμε διάλειμμα.